Τι θα συμβεί στο σώμα σας με 30 λεπτά περπάτημα κάθε μέρα? Ο Ιπποκράτης αποκαλούσε το περπάτημα το καλύτερο φάρμακο για τον άνθρωπο. Στην εποχή μας σχεδόν όλοι οι γιατροί και οι ειδικοί συνιστούν σε όλους και ιδίως σε όσους δεν ασκούνται συστηματικά να περπατούν καθημερινά και αν είναι δυνατόν να κάνουν ένα ζωηρό ή γρήγορο περπάτημα για να προστατεύσουν και να θωρακίσουν την υγεία τους. Το περπάτημα είναι μια εντελώς δωρεάν και εύκολη άσκηση που απαιτεί πολύ λίγη προσπάθεια, όμως ωφελεί όχι μόνο τη σωματική αλλά και την ψυχική μας ευεξία. Αν λοιπόν θέλετε έναν απλό αλλά πολύ αποτελεσματικό τρόπο για να χάσετε βάρος ή λίπος και να βελτιώσετε τη συνολική σας υγεία και ευεξία, τότε το περπάτημα είναι ό,τι καλύτερο για σας. Τα άτομα μάλιστα που είναι σωματικά ενεργά σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους είναι πολύ λιγότερο επιρρεπή σε νοητικές ασθένειες από ό,τι εκείνα που έχουν πιο καθιστικό τρόπο ζωής. Επιπλέον, το περπάτημα για έστω 30 λεπτά κάθε μέρα βοηθά στην αποφυγή σοβαρών προβλημάτων όπως είναι η στεφανιαία νόσος, μειώνει την υψηλή αρτηριακή πίεση και τα επίπεδα χοληστερόλης, ενώ βελτιώνει σημαντικά την κυκλοφορία του αίματος. Λόγω μάλιστα της καλύτερης ποιότητας και βαθύτερης αναπνοής, ορισμένα συμπτώματα που σχετίζονται με την πνευμονική νόσο μπορούν, όπως θα δούμε, να παρουσιάσουν σημαντική βελτίωση χάρη στο περπάτημα. Μείνετε ως το τέλος για να βρείτε επίσης ένα εξαιρετικό πρόγραμμα που θα βοηθήσει σε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα για απώλεια βάρους και λίπους, αλλά και για γενικότερη υγεία και ευεξία. Πριν βάλετε τα παπούτσια σας και ξεκινήσετε περπάτημα, κάντε εγγραφή και πατήστε το κουδουνάκι για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Νούμερο 1. Ενίσχυση του εγκεφάλου. Το Πανεπιστήμιο του Κάνσας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα μιας έρευνας που έδειξε ότι η αερόβια άσκηση, όπως είναι το περπάτημα ή το ποδήλατο, μπορεί να εμποδίσει την πρόωρη έναρξη της άνοιας και να μειώσει το ρίσκο για την νόσο του Αλτσχάιμερ. Σε ολόκληρο τον κόσμο, πάνω από 35 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από την νόσο του Αλτσχάιμερ και η κατάσταση γίνεται δυστυχώς όλο και χειρότερη, ενώ επιστήμονες αναφέρουν πως το ποσοστό αυτό θα διπλασιαστεί στα επόμενα 20 χρόνια. Τα καλά νέα είναι πως τα άτομα που ασκούνται έστω και με περπάτημα καθημερινά είναι λιγότερο πιθανό να παρουσιάσουν παρόμοιες νοητικές ασθένειες από όσους ασκούνται λίγο ή καθόλου. Αυτό συμβαίνει επειδή τα άτομα που γυμνάζονται έχουν μεγαλύτερο όγκο στον υπόκαμπο, δηλαδή στο μέρος του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για τη λεκτική μνήμη και τη μάθηση. Το περπάτημα αυξάνει επίσης την ψυχική μας υγεία επειδή μειώνει το άγχος και απελευθερώνει ενδορφίνες που διεγείρουν τις χημικές ουσίες που είναι υπεύθυνες για την υγεία του εγκεφάλου, των νεύρων και των κυττάρων του. Νούμερο 2. Βελτιώνει την όραση. Είναι σίγουρα περίεργο να σκεφτείτε πώς γίνεται η κίνηση των ποδιών να βοηθά τα μάτια μας και τι σχέση μπορεί να υπάρχει μεταξύ τους. Και όμως, το περπάτημα μπορεί να βοηθήσει στο γλαύκωμα και την καλύτερη αντιμετώπιση του, επειδή ανακουφίζει την πίεση των ματιών στο εσωτερικό τους και η μείωση της πίεσης επηρεάζει το οπτικό νεύρο, μειώνοντας τα προβλήματα όρασης. Το Ίδρυμα Ερευνών Γλαυκώματος στο Σαν Φρανσίσκο συνιστά το περπάτημα ως μία από τις καλύτερες ασκήσεις για τη μείωση του ρίσκου της ανάπτυξης γλαυκώματος, αλλά ακόμη και για την ανακούφιση των συμπτωμάτων του. Αν πιστεύετε βέβαια πως είστε πολύ νέοι ακόμη για να ανησυχείτε για το γλαύκωμα, θα πρέπει να γνωρίζετε πως το περπάτημα είναι επίσης εξαιρετικό επειδή βοηθά τη γενική υγεία των ματιών. Νούμερο 3. Προλαμβάνει τις καρδιακές παθήσεις. Ίσως να γνωρίζετε ήδη πως το τρέξιμο ή το κολύμπι κάνει την καρδιά μας πιο δυνατή, αλλά σύμφωνα με το Αμερικανικό Ίδρυμα Καρδιάς, το περπάτημα δεν είναι λιγότερο αποτελεσματικό από το τρέξιμο για την πρόληψη καρδιακών παθήσεων ή εγκεφαλικών επεισοδίων. Μισή ώρα περπάτημα την ημέρα βοηθά στην αποφυγή σοβαρών καρδιακών προβλημάτων όπως είναι η στεφανιαία νόσος, επειδή μειώνει την υψηλή αρτηριακή πίεση και τα επίπεδα χοληστερόλης και βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος. Νούμερο 4. Αυξάνει τον όγκο των πνευμόνων. Το περπάτημα είναι μια αερόβια άσκηση που αυξάνει τη ροή του οξυγόνου στην κυκλοφορία του αίματος και βοηθά στην απομάκρυνση των τοξινών και των απορριμμάτων από το σώμα. Επιπλέον, λόγω της καλύτερης και βαθύτερης αναπνοής που γίνεται με αυτή την άσκηση, ορισμένα συμπτώματα που σχετίζονται με την πνευμονική νόσο μπορούν να ανακουφιστούν και να παρουσιαστεί σημαντική βελτίωση. Νούμερο 5. Έχει ωφέλη για το πάγκρεας. Μπορεί να είναι δύσκολο να το πιστέψετε, όμως το περπάτημα για μισή έστω ώρα τη μέρα αποδεικνύεται μια πολύ πιο αποτελεσματική άσκηση για την πρόληψη του διαβήτη από το τρέξιμο. Μία έρευνα έδειξε ότι μία ομάδα περιπατητών είχε 6 φορές μεγαλύτερη βελτίωση στην ανοχή στη γλυκόζη, δηλαδή στο πόσο καλά απορροφάται το ζάχαρο στο αίμα από τα
κύτταρα από μία ομάδα δρομέων σε μία δοκιμαστική περίοδο 6 μηνών. Όταν γίνεται σωστή χρήση του ζαχάρου στο αίμα, βοηθάει το πάγκρεας να παράγει λιγότερη ινσουλίνη, αφήνοντάς το να ξεκουραστεί και να ανακτήσει δυνάμεις. Νούμερο 6. Βελτιώνει τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος και του εντέρου. Μισή ώρα περπάτημα τη μέρα, αλλά όχι μετά από το φαγητό, θα βοηθήσει το πεπτικό σύστημα να λειτουργήσει καλύτερα και θα μειώσει τον κίνδυνο για καρκίνο του εντέρου. Εκτός από τη βελτίωση της πέψης, το περπάτημα βοηθάει και στη ρύθμιση της κίνησης των εντέρων μας, βελτιώνοντας επιπλέον τα προβλήματα δυσκολιότητας. Νούμερο 7. Βοηθά στην απώλεια βάρους και σε έντονους μυς. Η απώλεια βάρους και οι πιο τονισμένοι μυς μπορούν επίσης να επιτευχθούν μέσω του περπατήματος και επιπλέον δεν χρειάζεται χρόνος αποκατάστασης όπως οι υπόλοιπες ασκήσεις. Ειδικά το περπάτημα 10.000 βημάτων την ημέρα μπορεί να μετρηθεί σαν κανονική προπόνηση σε ένα γυμναστήριο, ειδικά αν προσθέσετε ανηφορικό περπάτημα. Νούμερο 8. Σταθερότερα οστά και αρθρώσεις. Το περπάτημα μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη κινητικότητα στις αρθρώσεις, να αποτρέψει την απώλεια οστικής μάζας και να μειώσει ακόμη και τον κίνδυνο καταγμάτων. Το Ίδρυμα Αρθρίτιδας της Ατλάντα συνιστά να περπατάμε σε μέτριο βηματισμό τουλάχιστον 30 λεπτά την ημέρα σε τακτική βάση για να μειωθούν η πόνη, η δυσκαμψία και η πιθανή φλεγμονή στις αρθρώσεις. Ειδικά το καθημερινό περπάτημα δυναμώνει τα οστά, βοηθώντας την αποφυγή της οστεοπόρωσης και της μείωσης οστικής μάζας. Νούμερο 9. Ανακουφίζει από τους πόνους της μέσης. Το περπάτημα μπορεί να γίνει μια πραγματικά σωτήρια άσκηση για όσους υποφέρουν από πόνο στην πλάτη και στη μέση, επειδή είναι μια δραστηριότητα που δεν θα προκαλέσει περισσότερο πόνο ή δυσφορία, όπως για παράδειγμα το τρέξιμο. Συμβάλλει στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος μέσα στις δομές της σπονδυλικής στήλης και βελτιώνει τη στάση του σώματος και την ευελιξία μας, που είναι ζωτική σημασία για μια υγιή σπονδυλική στήλη. Νούμερο 10. Πιο ήρεμο μυαλό. Το περπάτημα προτείνεται ήδη επειδή βελτιώνει τα συμπτώματα κατάθλιψης ακόμη και σε ασθενείς με σοβαρές διαταραχές της και μία χαρούμενη βόλτα με μία φίλη ή φίλο σας θα βελτιώσει σημαντικά τη διάθεσή σας. Μια έρευνα έδειξε πως περπατώντας 30 με 40 λεπτά την ημέρα για 5 μέρες την εβδομάδα μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την κατάθλιψη, το άγχος και την ψυχική εξάντληση. Αν ήδη ετοιμάζετε τα παπούτσια σας για περπάτημα, μπορείτε να ξεκινήσετε με συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο τους στόχους ή τη διάθεσή σας. Το πρόγραμμα που βλέπετε μπορείτε να το βρείτε και στο σύνδεσμο παρακάτω για να το κατεβάσετε στο κινητό ή στον υπολογιστή σας και είναι ιδανικό επειδή ξεκινά με λίγα λεπτά κάθε μέρα, αυξάνοντας τη συχνότητα και τη δυσκολία σταδιακά σε 21 μέρες και χωρίζεται σε 3 στάδια περπατήματος, δηλαδή σε εύκολο, μέτριο και έντονο. Αν συνδυάσετε το παραπάνω πρόγραμμα για περπάτημα με σωστή διατροφή, θα διαπιστώσετε σημαντικά ωφέλη στην υγεία και την απώλεια βάρους και λίπους, αφού ο μέσος άνθρωπος μπορεί να χάσει 5 με 7 κιλά από τον πρώτο μήνα. Εσείς περπατάτε ήδη καθημερινά ή όχι? Όσοι κάνετε τρέξιμο, έχετε προσπαθήσει ποτέ να το αντικαταστήσετε με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για περπάτημα όπως το παραπάνω? Αφήστε αν θέλετε το όπως πάντα σημαντικό σχόλιο σας παρακάτω. Σας ευχαριστώ θερμά που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μπορείτε να με βρίσκετε και στο blog μου rogmes.gr και παρακάτω θα βρείτε τους συνδέσμους για να πάρετε δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία για υγιεινή διατροφή, φυσική κατάσταση, ομορφιά και υγεία. Το περπάτημα για έστω 30 λεπτά κάθε μέρα είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε ενεργά τον οργανισμό, το σώμα και τον εγκέφαλό μας και να βελτιώσουμε τη φυσική κατάσταση, την ευεξία και το βάρος μας. Ξεκινήστε λοιπόν το περπάτημα από σήμερα και καλή σας επιτυχία. Φιλιά πολλά!